Πριν φλάβουμε μπάμπι μου, γιατί Ενώ. ήρθε εδώ η Άντζελά μα και θα μα πει τα ζώδια. Καλημέρα, καλημέρα. Τα ζώδια, χωρί Τα ζώδια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Άρα. Με πάρα πολλά ε, πλανητικά φαινόμενα να συντρέχουν μέσα στη βδομάδα αυτή. Έχουμε δει και τι ανακατατάξει, έχουμε δει και τι αλλαγέ που συμβαίνουν. Ε, αν μπορούμε να βγούμε, δεν μπορούμε να βγούμε. Ο καθένα, ξέρετε, αισθάνεται κάπω περίεργα. Αλλά είναι μια κατάλληλη περίοδο, καθώ γύρισε η Αφροδίτη Ανάδρομη. Τη λέμε τόσο καιρό. Ανήμερα Χριστουγέννων συναντάει τον Πλούτονα. Και στο στόχαστρο είναι οι σχέσει και τα οικονομικά μα πάρα πολύ. Αλλά το θέμα μα έχει να κάνει με την αναθεώρηση. Mm. Τελευταίο τετράγωνο κρόν, κρόνου ουρανού είναι πάλι παραμονή Χριστουγέννων, που φέρνει την επιτακτική ανάγκη για αλλαγέ, αλλά και έντονε αντιδράσει εάν ε, απειλούνται τα κεκτημένα μα. Και επίση έχουμε και την χειμερινή, το χειμερινό ηλιοστάσιο. 21 Δεκεμβρίου περνάει ο ήλιο στον εγώ καιρό και αρχίζει και μεγαλώνει η μέρα. Oh, αυτό. αυτό είναι αυτό. αυτό τώρα ξεκινάω. Είναι, είναι εγώ αφήσι. τώρα αρχίζω, βγαίνω να ξέρετε. Ναι. Αυτό. <laughs> Γιατί <laughs> βλέπουμε Μέχρι τώρα η την... μουσική μεριά ανάρκη. <laughs> <Φρελαίνομαι> ναι, τώρα. Σκεφτόμαστε <laughs> 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 χειμώνα και τελικά δεν καταλαβαίνουμε ότι με την ε, είσοδο του χειμώνα, με την έναρξη τη περίοδου αυτή, ουσιαστικά αντί να κλεινόμαστε. Ε, συμβολικά είναι και που αρχίζουμε και ανοιγόμαστε. Δεν στην Άνοιξη και. τέλεια, υπέροχα. Την Άνοιξη δεν μα πιάνει τίποτα. Δεν μα πιάνει τίποτα. Ποιο μα κρατάει μέσα. Ποιος; Θέλω Κανένα. Να ξέρω ποιος. Κανένας. <laughs> <laughs> λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κρυό. Όπου η Ανάδρομη Αφροδίτη γίνεται στην κορυφή του δικού σα ορο, οροσκοπίου σα mm. και αναθεωρεί mm. ζητήματα προβολή mm. και εικόνα, ε, αποδοχή και καταξίωση. Mm. Τι σα νοιάζει, πώ φαίνεστε, πώ σα mm. βλέπουν οι άλλοι. Mm. Σημασία oh. έχει πώ νιώθετε εσεί. Άρα, βάλτε τα όρια σα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό αφορά ιδιαιτέρω το τρίτο δεκαήμερο. Γιατί για τα πρώτα δύο δεκαήμερα mm. έχετε περισσότερη αυτοπεποίθηση και δυναμική να επιβληθείτε, να κοινωνικοποιηθείτε, αλλά και να έχετε θετικές εξελίξεις σε θέματα καριέρας και γνωριμιών. Mm -hmm. Ταύρος. Το τετράγωνο κρόνου ουρανού αφορά το δικό σας το σταυρό, γεννημένοι τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου, είναι, α, είσαστε αυτοί που έχετε το, τη μεγαλύτερη επίδραση. Είναι σαν να γλιστράνε τα πράγματα από τα χέρια σας ή να υπάρχουν απαιτήσει από τους άλλους για τις, οποίους, για τις οποίες δεν είσαστε διατεθειμένοι, μάλλον δεν πρέπει να είσαστε ε, διατεθειμένοι να υποχωρήσετε. Η ανεξαρτησία σας, η να υπαρχουν απαιτησει απο τους αλλους για τις οποιε οποιες δεν εισαστε διατεθειμενοι μαλλον δεν πρεπει να εισαστε ε να υποχωρησετε η ανεξαρτησια σας η προσωπικοτητα σας δεν είναι κάτι που πρέπει να διαπραγματεύεστε, όμως... Ο κυβερνήτης σας, η Αφροδίτη, γυρνάει σε ανάδρομη πορεία, άρα αφορά. Και αυτό που θέλει από εσά είναι να αλλάξετε την οπτική σας, αλλά και την κοσμοθεωρία σας. Δίδυμη. Ε, είσαστε κάτω από την επιρροή της Πανσελίνου, η οποία κορυφώθηκε χθες. Και κάτω από αυτή τη σκιά έβγαλε έτσι, τη συναισθηματική σα πλευρά, αλλά και τι ανάγκε τη δικέ σα, τι οποίε και τι κατανοήσατε ή έπρεπε να τι κατανοήσατε και μπορεί να τι εκδηλώσατε κιόλα στο σύντροφό σα. Ε, επειδή όλος, όλα αυτά που συμβαίνουν, τα πλανητικά φαινόμενα μέσα στον εγώ καιρο, αφορούν ε, την ψυχολογία σα, αφορούν ε, αυτή τη σύνδεση που μπορεί να έχετε με του άλλου. Γκρεμίστε λίγο τα τείχη και προσπαθήστε να πλησιάσετε φυσικά αυτού του οποίου μπορείτε να εμπιστευτείτε και να αποκαλύψετε και τα συναισθήματά σα αλλά και τα μυστικά σα. Προσοχή αυτή την περίοδο σε συσσόρευση χρεών και ιδιαίτερω θα πρέπει να κοιτάξετε αν έχετε χρέη να τα τακτοποιήσετε. Καρκίνη. Εδώ λοιπόν ο ήλιο και ο ερμή κινείται στον τομέα των σχέσεων. Ε, μάλιστα ο Ερμής κάνει και πολύ ωραίες θετικές όψεις με ουρανό και ποσειδόν αυτή την εβδομάδα. Άρα για τα πρώτα δύο ημέρα Γνωριμίε, κοινωνικότητα, συμφωνίε, αλλά όχι όμω κοινωνική φύση. Για του γεννημένου, τώρα στο τρίτο δεκαήμερο, τα πράγματα είναι λίγο πιο πιεστικά και πιθανό να αισθάνεστε ότι δεν σα κατανοούν και ότι δεν σα αποδέχονται έτσι όπω είστε. Άρα, μην, ε, ε, καλό θα ήταν να μην υποχωρείτε και να μην δίνετε αυτό το πολύ που σα ζητάνε. Επίση, μην εκπλαγείτε αν έχετε επιστροφέ από το παρελθόν. Ε, βέβαια, οι επιστροφέ από το παρελθόν συνήθω είναι για να κλείνουμε τα κεφάλια mm -hmm. και όχι για να αναμασάμε πάλι τα ίδια και τα ίδια. Okay. Λέοντες, οι γεννημένοι αρχέ Αυγούστου δεν σε πιάνει, βρίσκεστε okay. κάτω από την πίεση του κρόνου ουρανού. Ε, ενώ σα δίνεται αυτό το αίσθημα πω οι άλλοι έχουν τον έλεγχο, σαν να είσαστε θεατέ σε ένα καρμικό, θα έλεγα, έργο. Το σοφό σύμπαν μπορεί να σας επιφυλάσει κάτι καλό, έστω και με το δύσκολο τρόπο και γι' αυτό κάντε ένα βήμα προτού αντιδράσετε. Για τους υπόλοιπου λέοντες λοιπόν, η καθημερινότητά σας επιταχύνει, αυξάνονται οι υποχρεώσεις αλλά και το άγχος και του τρίτου δεκαημέρου Χρειάζεται να κάνετε κάποιες διορθωτικές κινήσεις στο εργασιακό σας κομμάτι ή στην καθημερινότητά σας, έτσι ώστε να αλλάξετε το κλίμα και να γίνει πιο παραγωγικό. Mm. Παρθένη, για τα πρώτα δύο ε, δεκαήμερα, υπάρχει μια ανάγκη να είσαστε κοντά στα παιδιά σα, να γίνετε παιδί, οι ίδιοι γενικά να βρείτε τη χαρά. Βέβαια, ο άριστο τοξότη δίνει ενέργεια, αλλά φέρνει και εντάσει. Πολλέ φορέ, μάλιστα, εξαιτία τη υπερενέργεια τη οποία μπορεί να έχετε ε, και μάλιστα που την εκδηλώνετε λίγο άκερα. Η του τρίτου δεκαημέρου. Λοιπέ υποχρεώσει και δουλειά μπορεί να σα κρατάνε μακριά από του αγαπημένου σα, με του οποίου θα θέλατε να περνάτε περισσότερο χρόνο. γι' αυτό προσπαθήστε να απολαύσετε τουλάχιστον κάθε στιγμή όπου και αν βρίσκεστε. Για του ζυγού. Εδώ θα πούμε το με πιάνουν οι ευαισθησίε μου. Mm. Ήλιο, Αφροδίτη, Ανάδρομοι, όλα συμβαίνουν σε ένα πολύ έτσι ιδιωτικό τομέα. Ε, και γενικά θέλετε να είσαστε πιο έτσι, συναισθηματικά κοντά με την οικογένειά σας, τον αγαπημένο σας. Ε, θα ήθελα να σας δώσω μια συμβουλή, μην θυσιάσετε τις ανάγκες σας προς εξυπηρέτηση των άλλων. Και για του υπόλοιπου, το σπίτι σα μπορεί να γίνει κέντρο διερχομένων, δηλαδή τουλάχιστον αφού δεν μπορείτε να βγείτε έξω, θα έχετε τον κόσμο μέσα να μπαίνει ε, και να, ε, να περνάτε α, καλά. Καλά είναι αυτό. <laughs> Λοιπόν, Σκορπιοί, γεννημένοι αρχέ Νοεμβρίου. Ο χρόνο ουρανό σα πιάνει και εσά. Αλλά έχουμε και την ε, Αφροδίτη Ανάδρομη με τον Πλούτονα που είναι κυβερνήτη σα. Άρα, άρα, όλοι έχετε εντάσει με τον σύντροφο. Φίλου και συνεργάτε και γενικά παράπονα και λόγια που πονάνε, έτσι. Ο Άριστον Τοξότη, έχετε έναν στόχο και αυτό έχει να κάνει με τα οικονομικά σα. Θέλετε ανεξαρτησία, θέλετε να αποδείξετε στον εαυτό σα ότι αξίζετε σε αυτό το κομμάτι. Γενικά κουλάρετε λιγάκι, sorry που το λέω και έτσι, και ενδοσκόπηση τώρα. Απαιτείται. Τοξότε, λοιπόν, ο Άρη είναι στον οροσκόπο σα, στο ζώδιο σα. Πολλή ενέργεια, πολύ θάρρο, είναι για θέματα με καινούργια ξεκινήματα. Όμω, όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στο εγώ καιρο για εσά αφορά, πρώτον, ένα το κομμάτι το οποίο θέλετε να αισθανθείτε ασφάλεια, σταθερότητα, έτσι, να ψάξετε να. αν είσαστε μόνοι, να ψάξετε να βρείτε κάποιο άτομο, να είσαστε πιο σταθερά. Από την άλλη, όμω, έχει να κάνει και με το κομμάτι των οικονομικών που εκεί λίγο μπορεί να μου ξοδεύετε παραπάνω, να μου κάνετε δωράκια, έτσι να πλησιάσετε, να τους, να τους κλέψετε λίγο τους δικούς σας. Δηλαδή, α, σου κάνω δώρο, μου αγαπάς, αγαπώ. Λοιπόν, φροντίστε τα οικονομικά σας πάρα πολύ και μην είσαστε σπάταλοι καθόλου αυτή την περίοδο. Εγώ καιρή. Τώρα για τους εγώ πώς να το πω. Ε, είσαστε λίγο, ενώ ξεκινάνε πράγματα φαίνεται ότι θέλετε να βγείτε, θέλετε να επικοινωνήσετε, θέλετε να γνωριστείτε, θέλετε να δείξετε τον εαυτό σας, υπάρχει ένα παρασκηνιακό μέρος αυτό με τον Άριστον Τοξότη που κάπου σας κρατάει, δηλαδή θέλετε και δεν θέλετε ή τουλάχιστον έχετε κάποιες περίεργες φοβίες οι οποίες δεν σας αφήνουν να εκδηλωθείτε ή να ευχαριστηθείτε όλα αυτά που ε, βιώνετε την ε, περίοδο αυτή. Όπω και να το κάνουμε. Ε, αν έχει και και ανασφάλειε ναι, μπορεί να υπάρχουν. Όμω, να σκεφτείτε ότι η Αφροδίτη θα μείνει πάρα πολύ καιρό στο ζώδιο σα. Άρα, έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε πολλά από τη ζωή σα, να αλλάξετε πολλά από τον τρόπο που παρουσιάζεστε και γενικά τον τρόπο που αισθάνεστε και τι απαιτήσει που έχετε. Υδροχό, λοιπόν, ο υδροχό το τελευταίο ζώδιο του σταυρού αυτού, η οποία έχετε τον χρόνο και τον ουρανό να σα επηρεάζει. Ιδιαίτερα για του γεννημένου αρχέ Φεβρουαρίου. Ε, νέο χρόνο είναι στο ζώδιο σα, λίγο μπορεί να υπάρχει μια απογοήτευση ε, να αφορά εσά, να αφορά το σπίτι σα, να αφορούν τις συνθήκες τις οποίες τι συνθήκε τι οποίε βιώνετε. Ό,τι εμπόδια και αν έχετε, ε, αφήστε το λίγο να κυλήσει και τα πράγματα θα έρθουν έτσι όπω πρέπει στη συνέχεια. Άλλωστε, η Αφροδίτη και όλα αυτά του εγώ καιρου κινούνται στο 12ο ηλιακό σα σπίτι, που σημαίνει ότι χρειάζεστε λίγο την ηρεμία σα, χρειάζεται την απομονωσή σα και χρειάζεστε ε, να ηρεμήσετε, να, ακού, να ακούτε λίγο τα όνειρά σα και από τα όνειρα μέσα έρχονται μηνύματα. Ε, εκμεταλλευτείτε όλε τι πιέσει με το να είσαστε χαλαροί στο σπίτι σα, με φίλου, ε, σινεμά, κινηματογράφου και, και οι τέχνε είναι πάρα πολύ θεραπευτικέ. Και για του ηχθείε. Λοιπόν, για του ηχθείε, αυτό το οποίο αλλάζει ιδιαίτερω έχει να κάνει με του στόχου σα. Ε, Πώ βλέπετε το μέλλον σα, ε, ποιε ομάδε είναι μαζί σα. Ποιοι φίλοι είναι κοντά, ναι, διευρύνεται πάρα πολύ ο χώρος, ε, των, ε, μάλλον το, ε, ο χώρος των γνωριμιών θα έλεγα. Ο κύκλο σα. Αλλά από την άλλη, υπάρχουν και κάποια άτομα τα οποία σα βάζουν τρικλοποδιέ ή τελικά σα εκμεταλλεύονται ή δεν σα στηρίζουν έτσι όπω θα έπρεπε. Άρα, είναι η περίοδο στην οποία απομακρύνονται από τη ζωή σα. Ο Άρης είναι στην κορυφή του οροσκοπίου σα. Πολύ μεγάλη δυναμική, πολύ μεγάλη φιλοδοξία, αλλά και ένταση την οποία θα πρέπει λίγο να την χαμηλώσετε. Διότι έρχονται και συγκρούσει με άτομα, όπω έχουμε ξαναπεί, τη εξουσία. Αυτά. Σα ακούσαμε, ελπίζω.